Σας χαιρετώ από τη Νέα Φάρμα και σήμερα θα σας δείξω κουνέλια. Κουνέλια δεν έχουμε μιλήσει καθόλου και για, για αυτούς που τα εκτρέφουν. Και όχι μόνο, θα καταλάβετε τι έχω να πω, αυτό το βίντεο νομίζω φορά αρκετό κόσμο και κυρίως τις γυναίκες και θα δείτε για ποιον λόγο. Πάμε να τα δούμε λοιπόν. <ΣΣΣ> κουνέλια. Πίσω μου λοιπόν είναι τα κουνέλια της Φάρμας. Έχω καμιά δεκαριά. Ε, το μικρό που βλέπετε το καφέ είναι νάνος μου το ε, μου το χάρισε μια κυρία είναι αυτά που πουλάνε στα pet shop το κουνέλι είναι ένα ζώο που εξημερώθηκε πάρα 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 πολλά χρόνια πριν και έπαιξε σημαντικό ρόλο στους, ε, στον, ε, στην εξέλιξη του ανθρώπου θα έλεγα γιατί ε, χρησιμοποιούνταν πάρα πολύ και η γούνα του και το κρέας του μετά από πολλά πολλά χρόνια λοιπόν παρέτσαμε το κουνέλι. Ήρθαν οι καλλιτικέ εταιρείε. Οι καλλιτικέ εταιρείε χρησιμοποιούν το κουνέλ, είναι το πρώτο του ζώο σε αριθμό που χρησιμοποιείται για την δοκιμή των καλλιτικών προϊόντων. Για όσου με ξέρουν, γνωρίζουν ότι έχω σπουδάσει τεχνικό φαρμάκων καλλιτικών και παρέμφρετων προϊόντων και έχω δει σχετικά ντοκιμαντέρ που μα έβαζαν οι καθηγητέ στη σχολή, αλλά και τα κάναμε και στο, στα μαθήματα γιατί αυτή ήταν η δουλειά μα, να φτιάχνουμε φάρμακα και καλλιτικά το DNA τους είναι κοντά στο ανθρώπινο, όπως και των ποντικιών, και γι' αυτό χρησιμοποιούνται και πάρα πολύ σαν πειραματόζωα από την επιστήμη. Ε, οι καλλιτικές εταιρείε λοιπόν παίρνουν τα κουνέλια κατά χιλιάδες σε όλο τον κόσμο, τους βάζουν κραγιόν, τους βάζουν αλυφές, τους βάζουν σάπουνα για να δούνε τι αντιδράσεις θα έχει το, το σώμα τους, ο οργανισμός τους και από εκεί μπορούν να καταλάβουν πότε ένα προϊόν θα είναι έτοιμο για να βγει στην αγορά. Πολλά από αυτά τα κουνέλια παθαίνουν εγκάβματα λόγω τοξικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στα καλλιτικά, στο στόμα, στα αυτιά, στο δέρμα, σε όλη την περιοχή του σώματος ανάλογα από που απευθύνεται το προϊόν και που, που χορηγείται. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις από τον κόσμο πλέον ε, γιατί το 2022 με την τεχνολογία να έχει προχωρήσει τόσο πολύ το να χρησιμοποιείς πειραματόζωα για ένα κραγιόν ή για ένα After-Save αντρικό ή για μια αλυφή χεριόν είναι νομίζω το λιγότερο τραγική. Ε, πλέον έχουν αναγκαστεί και αρκετές, όχι όλες, αρκετές όμως καλλιτικές εταιρείες ε, να σταματήσουν την, τα πειράματα σε ζώα γενικά, όχι μόνο στα κουνέλια. Και υπάρχει και ειδική πιστοποίηση από οργανισμό που γράφει πίσω στο προϊόν από την καλλιτική εταιρεία ότι δεν χρησιμοποιούνται ζώα για να βγει αυτό το, το, το καλλιτικό στη, στην αγορά. Γλυκά ζώα τα κουνέλια, όλα τα κορίτσια τρελαίνονται με αυτά και τους αρέσουν. Έχω δει σε pet shop απ' έξω τσούρμο κορίτσια να τα κοιτάνε και να λένε αχ τι όμορφα τι μαλλιαρά. Αλλά κορίτσια έτσι δεν κάνουμε κάτι. Πρέπει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε καλλιτικά ε, που, που, χρησιμοποιούν οι εταιρείε του πειραματόζω για να τα βγάλουν στην αγορά και την επόμενη φορά που θα πας να πάρεις ένα καλλιτικό να ελέγξει πίσω το προϊόν αν έχει αυτή την πιστοποίηση αν δεν έχει μην το πάρεις δεν είναι κρίμα πραγματικά. Έλα εδώ τζουτζούκ. Έλα. Ορίστε. Είναι κρίμα. Λοιπόν αυτά ήταν τα κουνέλια. Ελπίζω να σας άρεσε και το βίντεο. Να πω ότι εγώ δεν, δεν θα ανατώνω κουνέλια πλέον. Έχω 3-4 χρόνια μπορεί και λίγο παραπάνω που δεν, δεν θανατώνονται. Παλιότερα ήταν αναγκαίο κακό γιατί έχουν πάρα πολύ μεγάλη αναπαραγωγή. Πλέον έχω βρει τρόπου να κρατάω του πληθυσμού εκεί που θέλω εγώ. Οπότε δεν χρειάζεται, ε, δεν ξεπερνάει ο αριθμό που δεν μπορώ να θρέψω παραπάνω. Οπότε δεν χρειάζεται να, να τα σκοτώσουμε κιόλα. Να σα πω παιδιά επίση, πω η ζακέτα που φοράω είναι παλιά. Και όποτε έρχομαι στα ζώα, τη φοράω γιατί είναι πάρα πολύ ζεστή και τυχαίνει να τραβάω εκείνη την ώρα τα βιντεάκια. Δεν κυκλοφορώ 24 ώρε, 24 ώρε με αυτή τη ζακέτα. Απλά τυχαίνει όποτε γυρνάω τα βιντεάκια γιατί είμαι στα ζώα, να φοράω και τη συγκεκριμένη ζακέτα. Λοιπόν, ελπίζω να σα φάνηκε χρήσιμο το βίντεο. Ε, να περνάτε όμορφα μέχρι την επόμενη φορά Εγγραφή όποιος θέλει από κάτω Και γράψτε μου και σχόλια όποιο θέλει αν, θέλουν, αν θέλει να δει κάτι κάτι άλλο, κάποιο άλλο ζώο ή να μιλήσουμε για κάτι ό,τι θέλετε. Γεια σας!